Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού πάντοτε, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά και ποτέ δεν σκεφτήκαμε, δεν θεωρήσαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο υποστηρίζουμε είναι ότι είμαστε μαθητές, μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μαζί με εσάς για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν αγαπητό ανώνυμο φίλο και αδελφό. Αγαπητά μου αδέλφια, σας εύχομαι ο Κύριός μας να σας ευλογεί πολύ για το έργο που κάνετε. Όταν λέγει ο Κύριός μας στο κατά Ιωάννη 15 και 16, «Εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος», τι εννοεί, ποιος είναι ο καρπός μας, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ένας ανώνυμος αδελφός σας. Ναι, αγαπητέ αδερφέ, διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τα έψιλον και 16 εδάφιο. «Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονοματί μου να σας δώσει αυτό». Η καρποφορία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό που πρέπει να διακρίνει τον κάθε χριστιανό σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά και την εντολή. Σας διέταξε και τη διαταγή του Χριστού να πάτε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Μάλιστα, σε όλο αυτό το κεφάλαιο μιλάει για καρποφορία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός, παν κλίμα εν εμή μη φέρνει καρπό εκόπτη αυτό». «Και παν το φέρον καρπών, ο πατέρας μου καθαρίζει για να φέρει πλειότερον καρπών». Δηλαδή, πρέπει ο χριστιανός να έχει καρπό. Στην πορεία της ζωής του ο καρπός να γίνεται περισσότερος. Στη συνέχεια ο καρπός του να είναι άφθονος πάρα πολύς. Και τέλος ο καρπός του να μένει. Άρα λοιπόν, ένα κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού που ευαρεστεί το Θεό είναι η καρποφορία, η καλή, η αυξανόμενη και η στερεή που μένει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιος είναι, το ερώτημά σου λοιπόν είναι, ποιος είναι και τι είναι ο καρπός σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός. Το πρώτο χαρακτηριστικό καρποφορίας αναφέρεται στην επιστολή προς Γαλάτας. Διαβάζω το 22 εδάφιο από το 5ο κεφάλαιο, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Η πρώτη λοιπόν χαρακτηριστική καρποφορία του χριστιανού, καλή καρποφορία του χριστιανού που πρέπει να υπάρχει, να αυξάνει και να είναι στερεή και αμετακίνητη, μόνιμη, να μένει, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος.
ο οποίος έρχεται στον άνθρωπο αμέσως μετά την αναγέννηση. Μόλις αναγεννηθεί ο άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε αυτόν είναι, γιατί αναγεννάται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, από τον Πατέρα Θεό, έρχεται λοιπόν ο Θεός, αλλάζει την καρδιά του και από σκληρή και πέτρινη την κάνει απαλή και τρυφερή, που μπορεί και, που μπορεί και μετανοεί, επιστρέφει και ζητάει συγγνώμη από Θεό και ανθρώπους. Το δεύτερο που κάνει είναι αλλάζει το πνεύμα του ανθρώπου, που από αλαζονικό το κάνει πράο και ησύχιο, ώστε να μπορεί να συγχωρεί και να αγαπάει, και τέλος αλλάζει και τις επιθυμίες της σαρκός, τα πάθη της σαρκός, τον ελευθερώνει δηλαδή από την αμαρτία εντελώς, και στο σώμα και στην ψυχή και στον άνθρωπο ο Θεός, τον άνθρωπο με την αναγέννηση. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που γίνεται στον άνθρωπο είναι έρχεται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος αρχίζει και αγαπάει, είναι αγάπη, χαρά, έχει χαρά, ουράνια, δοσμένη από το Θεό, ειρήνη, φεύγει ο φόβος, η ταραχή, η αγωνία, έχει μακροθυμία, μπορεί και συγχωρεί, έχει Χριστότητα, καλοσύνη, είναι καλός άνθρωπος ο χριστιανός, έχει αγαθοσύνη, φεύγει η πονηριά, έρχεται η αγαθοσύνη του Θεού, έρχεται η πίστη σαν καρπός του Πνεύματος του Αγίου, γιατί η πίστη σώζουσα, η απλή πίστη, είναι αυτή που έφερε τον άνθρωπο στη σωτηρία, καθώς πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Πατέρας Θεός τον αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Χριστού. Εις ελπίδα ζώσα. Υπάρχει όμως τώρα η πίστη που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, δώρο δηλαδή από το Θεό κατά την ώρα, τη στιγμή και από εκεί και πέρα συνέχεια της αναγέννησης. Δηλαδή αφαιρεί κάθε ολιγοπιστία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με την παρουσία του Θεού. Επίσης είναι πράωτης, δεν θυμώνει, γιατί εκ της περηφανίας προέρχεται η αίρης, είναι πράος και ταπεινός, έχει μάθει από τον Χριστό να είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και τέλος έχει εγκράτεια, το πολύ ωραίο αυτό χαρακτηριστικό που είναι η αυτοκυριαρχία και η αυτοπιθαρχία. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος του Αγίου που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και να αυξάνει, και επειδή με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να χλιαρίνει ο άνθρωπος ή και να κρυώσει χάνοντας τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό και ο Κύριος μας λέγει πρέπει ο καρπός σας να μένει, αλλά να φροντίζουμε πάντοτε να μένει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της καρποφορίας μας είναι να έχει ο άνθρωπος τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου, αφού με την αναγέννηση λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Προσοχή, όχι βαφτίζεται εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, αλλά λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι αυτό το ποτήρι έχει νερό, μπορεί πολύ, μπορεί λίγο, αυτό είναι σχεδόν γεμάτο. Σημαίνει ότι ο χριστιανός που αναγεννάται έχει Πνεύμα Άγιο, που μπορεί να αυξάνει ή να λιγοστεύει ανάλογα με τον αγιασμό του και τον αγώνα του, αλλά όταν ο Χριστός τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, τότε αυτό εδώ το ποτήρι γίνεται πηγή υδατοζώντος και συνέχεια ξεχυλίζει. Μα συνέχεια ξεχυλίζει, γιατί μετετράπει το ανθρώπινο σώμα σε πηγή ύδατος ζώντος, καθώς ρεύματα καθαρού νερού ρέουν εκ της κοιλίας του ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου που περιγράφονται και να αγωνίζεται να διατηρείνται και να αυξάνουν με τον αγιασμό και τον αγώνα τον καλό που έχει στη συνέχεια της ζωής του. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου περιγράφονται στο βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου στο Ι' κεφάλαιο, λέγοντας δύο εδάφιο, και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν, και είναι πρώτο χαρακτηριστικό πνεύμα σοφίας, δεύτερο και συνέσεως, τρίτο βουλής, τέταρτο και δυνάμεως, πέμπτο πνεύμα ευσεβίας, έκτο πνεύμα γνώσεως και έβδομο πνεύμα φόβου Κυρίου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού που αναγεννάται πρέπει να έχει το πνεύμα το Άγιο με όλα τα χαρακτηριστικά του, σοφίας, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δηλαδή να ξέρει τι είναι το θέλημα του Θεού και να ξέρει πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού, πνεύμα βουλής, να θέλει το θέλημα του Θεού, και δυνάμεως και να μπορεί
να εκτελεί το θέλημα του Θεού, πνεύμα ευσέβειας, να έχει φόβο άγιο αλλά και αληθινό φόβο Θεού, καθώς το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα, και έκτον πνεύμα γνώσεως, δηλαδή να γνωρίζει τον Θεό, τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο με προσωπική εμπειρία, σύμφωνα με το θέλημα και με το Λόγο του Θεού. Και τέλος, πνεύμα φόβου Κυρίου, ώστε να μην κρίνει σύμφωνα με αυτά που βλέπει με τα μάτια του, ούτε να ελέγχει σύμφωνα με αυτά που ακούει από τα αυτιά του, αλλά να κρίνει και να ελέγχει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Η δεύτερη μορφή καρποφορίας λοιπόν είναι να έχει ο χριστιανός τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου. Το τρίτο είναι να έχει ο χριστιανός καλή μαρτυρία, γι' αυτό ας διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, γιώτα α κεφάλαιο, δύο εδάφιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης της πίστεως έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Δια της πίστεως σωθήκαμε κατά χάριν και όχι από αυτά που πράξαμε από το έργα μας, για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ, και δια της πίστεως διατηρούμεθα στην παρουσία του Θεού και διατηρείται η σωτηρία μας. Άρα λοιπόν, δια της πίστεως έλαβαν και λαμβάνουν οι άνθρωποι καλή μαρτυρία από το Θεό, όπως και ιδιαίτερα ο Ενόχ στο 5 εδάφιο, διαβάζω, διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ δια να μην είδει θάνατον και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός επειδή πρώτης μεταθέωσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις τον Θεό. Άρα η καλή μας μαρτυρία δημιουργείται από το Θεό, γιατί η καρποφορία εν γέννη δημιουργείται από το Θεό στους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό και εξητούν το Θεό, και στον Ενόχ εμαρτυρήθη, εδόθη καλή μαρτυρία πρώτης μεταθέσεως αυτού, ότι ευαρέστησε το Θεό. Αυτή είναι η καλή μαρτυρία, ότι ευαρέστησε το Θεό. Και μάλιστα και στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου την Τρίτη, διαβάζω από το 12 εδάφιο, εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων από όλους τους ανθρώπους, και υπ' αυτής της αληθείας που είναι ο Χριστός και ο Λόγος του Θεού, και εμείς μαρτυρούμε οι αδελφοί του, και εξεύρεται ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής. Άρα το τρίτο χαρακτηριστικό καρποφορίας, η τρίτη μορφή καρποφορίας του χριστιανού, είναι να έχει καλή μαρτυρία ενώπιον Θεού, ότι ευαρεστεί το Θεό και ενώπιον των ανθρώπων. Το τέταρτο είναι να υπάρχει καρπός ειρηνικός δικαιοσύνης, που και αυτό είναι γραμμένο στο ΙΒ κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, διαβάζω από το 11 εδάφιο. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δε φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς η λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού δοκιμάζεται από το Θεό, εκπαιδεύεται από το Θεό, και δεν πρέπει ούτε να αθυμεί όταν εκπαιδεύεται ή δοκιμάζεται από το Θεό, ούτε να καταφρονεί την παιδεία του Κυρίου, αλλά να υπομένει την παιδεία του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο Θεός φέρεται προς Αυτόν που εκπαιδεύει ως προς Υιούς, διότι ποιος είναι ο Υιός τον οποίον ο Πατέρας δεν εκπαιδεύει. Εάν δε κάποιος είναι χωρίς παιδεία Θεού, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, τότε αυτός είναι νόθος και όχι πραγματικά Υιός. Άρα λοιπόν, ο Θεός προς το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού, μας εκπαιδεύει, και το αποτέλεσμα της παιδείας του Κυρίου είναι καρπός ειρηνικός δικαιοσύνης. Δηλαδή έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του και δικαιοσύνη. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα στο 6ο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, διαβάζω Ρωμαίους 6ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Αλλά τώρα
ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες με την αναγέννηση, πρέπει να δουλωθούμε εις τον Θεό, ώστε να έχουμε τον καρπόν μας εις αγιασμόν. Δηλαδή ο χριστιανός ελευθερώθηκε από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου από τις αμαρτίες του με την αναγέννηση, τώρα θα πρέπει να δουλώσει τον εαυτό του εις τον Θεό, πράττοντας και εξητώντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και πράττοντας αυτό, ώστε ο καρπός του, επειδή ελευθερώθηκε, είναι ελεύθερος από την αμαρτία και οικειοθελώς, εκουσίως, εδούλωσε τον εαυτό του στο Θεό, ο καρπός του να είναι εις αγιασμόν. Ό,τι κάνει να είναι εις αγιασμόν. Εις αγιασμόν η οικογένειά του, εις αγιασμόν το έργο του, εις αγιασμόν η κάθε ενέργειά του. Να έχει αποτέλεσμα αγιασμό. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαστε ελεύθεροι από το Θεό, καθώς μας αναγέννησε ο Πατέρας επειδή επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού και δουλώσαμε τον εαυτό μας εις το Θεό, ο Θεός έρχεται και μας δίνει όλο τον καρπό μας εις αγιασμόν. Και το τέλος μας, ζωή αιώνιος. Έκτον, είναι πάλι από την επιστολή προς Εβραίους το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και το 15 εδάφιο, διαβάζω από μέσα, Ιώτα Γάμα 15. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομεν πάντοτε εις το Θεόν θυσίαν ενέσεως, δηλαδή καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Άρα λοιπόν η καρποφορία που φέρνει ο Θεός όταν ομολογείς το όνομα του Χριστού. Η καρποφορία στους ακούοντες, καθώς ομολογείς το όνομα του Χριστού. Δηλαδή βλέπεις τους ακούοντες να αλλάζει η ζωή τους, να δέχονται το Χριστό, να πιστεύουν το Χριστό, να επικαλούνται το Χριστό και να σώζονται. Όμορφη καρποφορία αυτή που έχει σαν αποτέλεσμα σωτηρία ψυχών, και αυτό το κάνει ο Θεός στον άνθρωπο στον οποίο ευαρεστείται. Δηλαδή, εάν ευαρεστείς το Θεό, θα σου δώσει και καρποφορία χιλαίων ομολογούντων το όνομα του Ιησού Χριστού. Τώρα πάμε στην καρποφορία έργου, που είναι και το έβδομον. Να πάμε δηλαδή πρώτα να δούμε τον Λουκά, στο Λουκά να πάμε, στον Απόστολο Λουκά, όταν μιλάει για το στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, να το βρω, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, όταν μιλάει την παραβολή των 10 μνών, όπου αναφέρει ότι κάποιος άνθρωπος, λέει ο Χριστός ευγενής, πήγε στη χώρα μακράν για να λάβει για τον εαυτό του βασιλεία και να στρέψει και να γυρίσει και να επιστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους αυτού, έδωκε σε αυτούς 10 μνάς, ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα χρυσό νόμισμα. Και είπε προς αυτούς, πραγματεύθητε, εμπορεύθητε μέχρι να έλθω. Και αφού υπέστρεψε, γιατί έλαβε τη βασιλεία που πήγε να λάβει, βεβαίως μιλάει για τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ανελήφθη, στέκεται στα δεξιά του Πατρός, έτοιμος να πάρει τη βασιλεία και να έρθει να παραλάβει τους μαθητάς του, τους δούλους του, τους χριστιανούς, και να βασιλεύουν και αυτοί στη δική του βασιλεία εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτή την παραβολή λοιπόν, σε αυτή την παραβολή αναφέρει ότι υπέστρεψε ο λαβών την βασιλεία και είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη στους οποίους έδωκε το αργύριον για να μάθει τι εκέρδισε έκαστος. Και ο πρώτος λέει, κύριε, η μνά σου εκέρδισε από μόνη της 10 μνάς. Καρποφόρησε αυτό το οποίο σου έδωσε, και αυτό που μας δίνει ο Θεός ποιο είναι, είναι η βασιλεία των ουρανών, η αιώνια ζωή, είναι ότι μας κάνει παιδιά Θεού, είναι ότι μας κάνει μαθητές του Ιησού Χριστού, ότι μας κάνει δούλους Θεού και μας κάνει φίλους του Χριστού. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Η αιώνια ζωή, η σωτηρία μας και η σχέση μας με το Θεό. Η μνά σου λοιπόν αυτή, που είναι όλα αυτά τα δώρα του Θεού, καθώς διαβάσαμε και προηγούμενα, δεν εξελέξατε εσείς εμέ, εγώ σας εξέλεξα και σας απέστειλα και σας διέταξα να κάνετε καρπόν πολύ και ο καρπός σας να μένει. Δηλαδή, τι μας εξέλεξε και τι μας έδωσε? Την αιώνια ζωή. Μας έδωσε τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
τη σχέση μας με τον Θεό ως Πατέρα, τη σχέση μας με τον Χριστό ως φίλο, αδελφό, τη σχέση μας με τον Θεό ως δούλη Θεού. Μας τα έδωσε όλα ο Θεός, την παρουσία Του, τη δόξα Του, και περιμένει αυτά όλα που μας έδωσε να καρποφορήσουν εις δόξαν Θεού Πατρός. Και έπαινον Θεού Πατρός. Και πράγματι φώναξε τον πρώτο δούλο, ημνά του έκανε 10 μνάς. Και τι του είπε? Έβγε δούλε αγαθέ, επειδή στο ελάχιστον εφάθην πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πολέων. Στην συνέχεια ήρθε ο δεύτερος, λέγον Κύριε ημνά σου έκανε 5 μνάς. Η ίδια μνά στον πρώτο έκανε 10. Η ίδια μνά στον δεύτερο έκανε 5. Άρα η καρποφορία μικρότερη. Τι είναι το κρίσιμο και κύριο χαρακτηριστικό της μεγάλης ή μικρότερης καρποφορίας? Υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μεγάλης ή μικρής καρποφορίας? Αυτό θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, στο πρότυπό μας που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, καθώς είναι γεγραμμένο στο 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους και το 7 εδάφιο, ο οποίος Ιησούς Χριστός εν τεν σημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετά κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι προσέφερε θυσίες και δεήσεις αυτόν που ξέρει ότι μπορεί να τον σώσει. Αυτό κάνουμε και εμείς, καθώς λέει ο Χριστός, όπως εμέ απέστειλε ο Πατήρ, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Προσευχόμαστε στον Πατέρα μας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει από το θάνατο. Αλλά για να ακουστεί η προσευχή μας, όπως εισηκούστη του Ιησού Χριστού, πρέπει να διακριθούμε δια την ευλάβειά μας. Και η ευλάβεια είναι η προσοχή, η ιδιαίτερη στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Φόβος Θεού που οδηγεί στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού, ευλάβεια στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Θεού, είναι η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνει ο χριστιανός στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, ώστε αυτό το χαρακτηριστικό κάνει αυτόν πάντοτε να τον ακούει με προσοχή ο Πατέρας Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, όπως άκουσε ο Πατέρας Θεός για την ευλάβειά του και τον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Μονογενή. Στη συνέχεια τρίτον, ο οποίος αν και Υιός έμαθε την υπακοή από όσον έπαθε. Το τρίτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι ο Υιός έμαθε την υπακοή μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από την παιδεία. Όπως είπαμε, είχε καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Μέσα λοιπόν από όσα έπαθε και όσα παθαίνουμε και όσα επιτρέπει ο Θεός ή φέρνει ο Θεός στη ζωή μας με τη δικαιοσύνη Του, με τη δοκιμασία Του, είτε επιτρέπει στη ζωή μας επιτρέποντας τον πειράζοντας τον διάβολο να μας φέρει πειρασμούς, όλα αυτά τα φέρνει ο Θεός για να μάθουμε μέσα από αυτά που παθαίνουμε την υπακοή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Και το αποτέλεσμα έγινε τέλειος και κατεστάθη αίτιος μεγάλης αιωνίου σωτηρίας προς όλους που τον υπακούνε. Άρα λοιπόν, γιατί έγινε απόλυτα καρποφόρος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Γιατί έγινε τέλειος δια της υπακοής και κατεστάθη εξ αυτού αίτιος σωτηρίας μεγάλης και αιωνίου. Άρα λοιπόν, μέσα από τα παθήματά μας, ο Θεός θέλει δια του Ιησού Χριστού να μας διδάξει να μάθει την υπακοή, ώστε να φερόμεθα, όπως λέει ο Παύλος, προς την τελειότητα, να γινόμεθα δηλαδή έμπειροι του λόγου της δικαιοσύνης, όχι νήπια, άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης. Να κατασταθούμε λοιπόν τέλειοι, να φερόμεθα στην πραγματικότητα εμείς προς την τελειότητα, ώστε να φέρουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Βέβαια η καρποφορία αποδεικνύει και την αληθινή ζωή μας. Αληθινός χριστιανός, αληθινός πιστός,
έχω γνωρίσει την αλήθεια, ομολογώ και κηρύττω την αλήθεια. Γιατί λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Οι οποίοι έρχονται με ένδυμα προβάτου, αλλά είναι μέσα τους λύκοι άρπαγες. Και πώς θα γνωρίσετε τον ψευδοπροφήτη? Από τον καρπό τον καλό και που μένει. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα δέντρο σαπρό να κάνει πονηρό, να κάνει αγαθό καρπό, θα κάνει πονηρό καρπό. Όπως δεν είναι ένα δέντρο δυνατόν ένα δέντρο καλό να κάνει πονηρό καρπό, θα κάνει αγαθό καρπό. Από τον καρπό φαίνεται, φαίνομαι, γιατί καλό είναι να εξετάζουμε τους εαυτούς μας πρώτα, από τον καλό καρπό φαίνομαι, όπως τον περιγράψαμε, εάν είμαι δέντρο καλό ή κακό. Και ποιο είναι το δέντρο το καλό, που έχει καλό καρπό? Είναι αυτοί που οικοδομούν τη ζωή τους επάνω στο βράχο που είναι ο Χριστός και ο Λόγος του Θεού. Ο φρόνιμος άνθρωπος. Γιατί ξέρει ότι θα έρθουν οι ποταμοί, οι άνεμοι και οι βροχές, και η οικοδομή του που οικοδομεί πάνω στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στην υπακοή δηλαδή του Λόγου του Θεού, δεν θα πέσει. Αν όμως κάποιος οικοδομεί στην άμμο, δηλαδή όχι στο Λόγο του Θεού, όχι στις αλήθειες του Ευαγγελίου, τότε θα έρθει η βροχή, η ποταμή και, και ο αέρας, και η οικοδομή που έχει κάνει θα κρεμίσει και η πτώση θα είναι μεγάλη. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει και να μένει, όχι μόνο να είναι καρπός καλός, αλλά και να μένει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, εάν κάποιος επικοδομεί επί το θεμέλιον που είναι ο Χριστός, ας επικοδομεί με χρυσάφι, αργύρι, ασίμι και λίθους πολυτίμους, όχι με ξύλα, χόρτο και καλάμι, διότι καθενός το έργο θα φανερωθεί και θα δοκιμαστεί με φωτιά. Θα έρθει δηλαδή η φωτιά να δοκιμάσει το έργο σου. Και αν έχεις οικοδομήσει με ξύλα, καλάμια και χόρτο, θα κατακαεί και δεν θα έχεις καθόλου έργο και θα σωθείς ως διαπυρός. Αν όμως οικοδομείς με χρυσάφι, ασίμι και λίθους πολυτίμους, που είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, η απόλυτη αλήθεια, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσατε, σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμο εις τον Θεόν, εργάτη ανεπέσχυντο, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Αν οικοδομείς ορθοτομών το λόγο της αληθείας, ορθοτομώντας το λόγο της αληθείας, τότε οικοδομείς με χρυσάφι, ασίμι και λίθους πολυτίμους, και όταν θα δοκιμαστεί το έργο σου με φωτιά, δεν θα κατακαεί, θα μείνει και θα δοξαστεί και θα έχεις καρπό πολύ και ο καρπός σου θα μένει. Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει να έχουμε καλή καρποφορία όπως την περιγράψαμε, για να αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Από την καρποφορία μας φαίνεται αυτό, και το διακρίνουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας ότι έχουμε καλή καρποφορία, και ύστερα βεβαίως και οι άλλοι, και επίσης ο καρπός μας να μένει, το έργο μας να μένει, γιατί και ο καρπός μας θα δοκιμαστεί με φωτιά, η οικοδομή μας με φωτιά, με νερό, με βροχή και με αέρα, αλλά θα δοκιμαστεί και με φωτιά που θα κάψει τα πάντα, και το μόνο που δεν καίγεται είναι ο ευλογημένος και αιώνιος Λόγος του Θεού. Αυτό είναι, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητέ μου ανώνυμε αδελφέ, η καρποφορία την οποία θέλει ο Θεός, και είναι αναγκαίον, γιατί φωνάζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, «Ιδού έρχομαι ταχαίως και κρατάω στα χέρια μου το μισθό μου που θα δώσω ανάλογα με το έργο σας και ανάλογα με την καρποφορία σας». Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ αδελφέ μου ανώνυμε. Σου εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος.
Ευχαριστούμε το Θεό για σας, για σένα αδελφέ για την ερώτησή σου και ευχόμαστε σε όλους σας ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.